Καλώς ήρθατε στα μεσημεριάτικα. Μπορεί να ξεκινήσαμε χαλαρά και με πολύ ήρεμη μουσική, αλλά σε λίγη ώρα στο πλατό, παιδιά μου, θα γίνει ο χαμός. Μείνετε εδώ, θα δείτε. Για μένα είναι η καλύτερη εκπομπή αυτή. Η σημερινή θα είναι η καλύτερη εκπομπή. Όμως, κοντά μας, στη στήλη της ομορφιάς, έχουμε πάντα τα Dr. Πρίνου. Κοντά μας επίσης έχουμε και τον Δημήτρη Τοντανό, τον επιστημονικό σύμβουλο του Dr. Πρίνου. Χαίρετε. Πώς είστε, τι κάνετε? Χαρά, κύριε Πολύγαμο. Σήμερα θα ζήσετε μια υπέροχη εκπομπή, θέλω να σας πω. Ανυπομονώ. Δηλαδή πρέπει να είστε διπλά χαρούμενος που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαι διπλά χαρούμενος. Θα μας πείτε και τους λόγους. Ο ένας είναι επειδή θα συζητήσουμε για αυτό που θα ζητήσουμε και ο δεύτερος είναι γιατί είμαι περίεργος να δω τι θα αποκολουθήσει στην εκπομπή. Ναι. Θα την παρακολουθήσω. Σήμερα γιατί θα μιλήσουμε. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ξέρει και ο κόσμος ότι είμαστε πλέον μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε πολλές ανάγκες. Το πρόσωπό μας έχει αφυδατωθεί, έχει ανάγκη από ενυδάτωση, από ενίσχυση, από θεραπείες σε εσάς. Τα λέτε καλύτερα σήμερα από μένα, θα κάθομαι να σας ακούω, δεν θα μιλήσω. Όχι, όχι, κάτσε, γιατί αυτό μου είναι λίγο δύσκολο. Είναι μια νέα θεραπεία, οποία και εγώ δεν την έχω ξαναπεί και μπορεί να κάνω και κανένα σαρδαμάκι. Λοιπόν, είναι η αντιόξ γλουταθιών, βιταμίνη C. Σωστά. Όπου αντιόξ μιλάμε για αντιοξειδωτική δράση, γιατί σε πολλές παρέες θα τύχετε στα επόμενα χρόνια, μάλλον στο πολύ, ναι, που θα λένε μα δεν με έχουν πάρει τα χρόνια, δεν έχω βιολογική γύρανση, τι συμβαίνει στο δέρμα μου. Αυτό που συμβαίνει στο δέρμα ονομάζεται φωτογύρανση. Ονομάζεται ηλιακή ελάστοση, αυτή η κίτρινη χρειά που έχουν πολλά δέρματα μεσογειακά, οι λεκέδες, οι πανάδες, ακόμα και αυτή η λέπτυνση γύρω από τη μύτη που μετά ευνοεί την ύπαρξη μιας ευριαγγείας. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο ήλιος δεν είναι ο ίδιος ήλιος που υπήρχε, επειδή τα δέρματά μας δεν μπορούν να ανοιχθούν την οξείδωση την εξωτερική. Άρα εμείς τη χτίζουμε σαν Dr. Πρίνου μια αυτοάμυνα, ένα νοσοποιητικό του δέρματος τρόπον την Α, βασιζόμενη στη γλουταθιόνη και στη βιταμίνη C. Όλος ο κόσμος ξέρει την ιδιότητα της βιταμίνης C. Η γλουταθιόνη είναι ένα τριπεπτίδιο, ένα αντιοξειδωτικό τριπεπτίδιο. Έχει γλουταμινικό οξύ, έχει γλουτίνη, έχει κυστείνη. Αυτές οι τρεις ουσίες από μόνες τους δεν κάνουν τίποτα. Και οι τρεις όμως μαζί, υπό την επίρρεια της γλουταθιόνης, παραμένουν σε τέτοια κυριαρχική φάση μέσα στο δέρμα που δεν επιτρέπουν να οξυδωθεί. Υπάρχει ένα εργοστάσιο στο σώμα μας που λέγεται μυτοχόνδριο. Εκεί λαμβάνουν χώρα όλα αυτά. Εμείς δίνουμε τόση πολλή ενέργεια στον οργανισμό με αυτές τις τρεις ουσίες και με την καταλυτική βιταμίνη C, που γνωρίζουμε όλοι τις ευεργετικές της ιδιότητες, όπως είναι για την υγεία μας, άλλο τόσο ευεργετική είναι και για το δέρμα μας, με σκοπό ότι στρες, τσιγάρο, αλκοόλ, ό,τι θέλετε βαφτίσει το καθένας, να έχουμε εκεί μια αυτοάμυνα, αντισώματα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή απέναντί μας, τα οποία πηγαίνουν στην καρδιά της οξειδωτικής ρίζας και μας επιτρέπουν να κάνουμε τα στραβοπατήματά μας το καλοκαίρι χωρίς ο ήλιος να μας βρει μπόσικους, επιτρέψτε μου τον όρο. Οπότε στην ουσία λειτουργεί σαν πρόληψη αυτό. Και σαν καταστολή. Και σαν καταστολή. Και σαν καταστολή σε αυτούς που έχουν ήδη θέμα. Πώς γίνεται η εφαρμογή με ενέσημα, σαν μεσοθεραπεία? Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με μεσοθεραπεία, μπορεί να γίνει και με ακουστικό υπέρηχο, δεν μας νοιάζει αυτό. Η διείσδυση είναι το τελευταίο που μας νοιάζει, ότι και οι τρεις ουσίες έχουν τόσο χαμηλό μοριακού βάρους που μπορούν να διεισδύσουν οπουδήποτε στην κετεροπλασματική μεμβράνη. Τροφή ουσιαστικά στέλνουμε στο δέρμα, αλλά τη στέλνουμε με τέτοιο τρόπο με βάση τη γλουταθιόνη, τροφή η οποία θα αποτελέσει εκείνη τη στιγμή το όπλο έναντι στον ήλιο και στη φωτογύρανση. Έχω πολλές κυρίες ακόμη και τώρα, οι οποίες, ξέρετε τι μου λένε, άστο μωρά, αφού ήρθα στο καλοκαίρι το Σεπτέμβριο. Όχι, ένα καλοκαίρι ακόμη θα λειτουργήσει σωρευτικά στη ζημία που προήλθε από το προηγούμενο καλοκαίρι και βέβαια από όλη την καθημερινότητα. Εξάλλου δεν είναι εποχικό πλέον. Έχουμε φτάσει να έχουμε δύο εποχές αντί για τέσσερις και ο ήλιος είναι επικίνδυνος παντού και πάντα. Δείτε εκεί, είναι πολύ ωραίο το βίντεο μας. Η βιταμίνη C είναι το κίτρινο, η γλουταθιόνη είναι το μπλε. Πηγαίνει ακριβώς στον πυρήνα του προβλήματος και επουλώνει την πληγή του συνδετικού ιστού την ίδια στιγμή. Η δε γλουταθιόνη μπορεί να δώσει στη λάμψη, στην ανάπλαση, στη φωτεινότητα τέτοια χρειά σαν να έχεις κοιμηθεί 20 ώρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εσωτερικό καλό που δημιουργούμε στο δέρμα, είναι και η εξωτερική εμφάνιση που μπορεί να καθυλώσει μετά τον απέναντι και τον καθρέφτη. Επειδή μας τα λέτε πάρα πολύ ωραία και επειδή και αυτή η θεραπεία μου φαίνεται πάρα πολύ καλή, η καινούργια θεραπεία που μας δεν λέτε σήμερα. Κανένα τροτό σημείο, κανένα. Και επειδή θέλω και εγώ να την κάνω, αλλά φαντάζομαι και όλες και όλοι αυτοί που μας ακούνε, θέλετε να μας δώσετε από τώρα μία προσφορά, έτσι? Ευχαρίστω. 2-10, 80-10.000. Για όλους, για όσες και όσους μας παρακολουθούν και θέλουν να βάλουν μια δικλίδα στη φωτογύρανση. Α, δώσατε εσείς τον κόσμο.
Αφού ξέρω ότι λέτε πάντα για όλους, δεν περιόρισα τον αριθμό, ελπίζω να μην μαλώσετε. 2-10-80-10.000 για όλη την Αθήνα. 2-3-10-25-62-54 για τη Θεσσαλονίκη. Για εσάς δεν ισχύει αυτό. Αν θείτε, θα τηλεφωνήσετε σε μένα. Λοιπόν, έχω να κάνω ερώτηση. Με μία θεραπεία είμαστε OK ή πρέπει να επαναλάβουμε? Εγώ σήμερα δίνω μια εντελώς δωρεάν θεραπεία, αλλά θέλω να είμαι ακριβή στον κόσμο. Αυτό θα κριθεί με βάση τις αντικειμενικές ανάγκες που θα προκύψουν. Σίγουρα θα υπάρχουν δέρματα που θα χρειαστούν παραπάνω δηλαδή από μία συνεδρία. Πόσο αφυδατωμένο και πόσα χρόνια συσσωρευτικά φωτογύρανση υπάρχει. Τι οξυδετικές ρίζες αντιμετωπίζει στη ζωή της ή στη ζωή του ο κύριος, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, τι πάθος και πείσμα έχει να βάλει μια σπίδα προστασίας στον ήλιο, ώστε να τον χαίρεται άφοβα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα δέρματα υπό το πρίσμα λεκέδων, πανάδων, μελαχρωματικής κοιλίδας. Και ψάχνεις να βρεις τα όμορφα χαρακτηριστικά τους. Κοιτάξτε εδώ πριν και το μετά. Δηλαδή, η λάμψη στο μετά είναι καταπληκτική. Αποκρύπτει τη ρητίδα, γιατί ξέρετε τι κάνει. Όλοι θα πούνε τώρα, τι λέει, μωρέ, θα κρύψει με τη γλουταθιόνη το δέρμα. Όχι. Θα αυξήσουμε το πάχος της κερατίνης στη βάδα για να μην είναι τόσο τρωτό, αλλά θα δώσουμε τέτοια διοξείδωση και στην υφιστάμενη γύρανση και σε αυτή που έρχεται, κυρία Κολίδα. Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο απλά, θα το πω εγώ. Τις τυχόν πανάδες οι οποίες έχουμε στο πρόσωπό μας, αφορά και εμένα αυτό, όπου έχουν δημιουργηθεί είτε από φωτογύρανση είτε από ορμονικά προβλήματα που γνωρίζουμε. Θα τις αποχρωματίσουμε. Και... αυτό ήθελα να πω. Και δεν θα αφήσουμε καν σημάδι ότι προϋπήρχαν εκεί. Με πείσατε ήδη. Χαίρομαι, κύριε. Εμένα με έχουν πείσει. Αν σας έχουν πείσει και εσάς, 2-10-80-10.000 για να κερδίσετε αυτή τη μία θεραπεία που μας δίνουν σήμερα τον Dr. Πρίν και ο κύριος Δημήτρης Τανός. Τι άλλο έχετε να μου πείτε για αυτή τη θεραπεία? Ότι βασιστήκαμε σε συστατικά που να υπουλώσουν τις υπάρχουσες πληγές, να βάλουν μια δικλίδα ασφαλείας σε αυτό που έρχεται, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, να στελεχώσουμε τον οργανισμό με αυτό που του ταιριάζει, έτσι ώστε να μην τραβάμε σαν μαγνήτη στον ήλιο. Αυτό θα μας διώξει, θα απεμπολίσει κάθε κίνδυνο φωτογύρανσης, αλλά κυρίαρχα ταυτόχρονα θα ενσωματώνει τον οργανισμό και το δέρμα με συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα. Εγώ δεν λέω σε κανέναν, άλλαξε σήμερα τη ζωή, βγάλε το τσιγάρο από το στόμα σου γιατί θα αλλάξει το δέρμα σου. Όλα αυτά είναι μια διελκυνιστίδα. Εγώ λέω ότι μπορούμε με τη γλουταθιόνη και τη βιταμίνη C να βάλουμε μια δικλίδα ασφαλείας. Και το σημαντικότερο από όλα, αυτά που σας ανέφερα πριν, είναι ένα τριπεπτίδιο που έχει τρεις ουσίες πολύτιμες, και την κυστείνη και το γλουταμινικό όξι και τη γλουτίνη, οι οποίες μαζί συνθέτουν ένα φράγμα που δεν μπορεί να διαπεράσει ο ήλιος, το στρες και όλες οι οξυδοτικές ρίζες μαζί. Οπότε μπορούμε να ζούμε κανονικά χωρίς να φοβόμαστε την πλάτη μας και τα νότα μας, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε μια δικλίδα ασφαλείας σε αυτό που έρχεται, σε αυτό που δημιουργήσαμε ατελώς μόνοι μας. Λοιπόν, επειδή λέω κάθε φορά στις εκπομπές που έρχεστε ότι αυτό που εμένα με ενθουσιάζει και περιμένω πώς και πώς, αφού τελειώσετε με την περιγραφή της θεραπείας που θα μας παρουσιάσετε, είναι να δω το ζωντανό παράδειγμα και να το δει και επειδή ο κόσμος. Επειδή βαριέστε τη φιλιαρία μου. Προφανώς. Τέλος πάντων, περιμένω πώς και πώς να μπει η κυρία Σταυρούλα, η οποία έχει κάνει τη θεραπεία και θα μας μιλήσει και θα δούμε και το πριν και το μετά. Κυρία Σταυρούλα, θέλετε να έρθετε? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Βλέπουμε και το πριν και το μετά εδώ της κυρίας Σταυρούλας, το οποίο είναι πασιφανές μεγάλη διαφορά στο δέρμα της. Είναι πιο φωτεινό, πιο καθαρό. Κοίτα τα μάτια της. Τα μάτια της. Αυτό που σας ρώτησα πριν, αν βοηθάει και στους μαύρους κύκλους. Πάρα πολύ, γιατί γίνεται από μελάχρωση της περιοχής. Είτε είναι από φαίο μελανίνη, είτε είναι από εφ μελανίνη, είτε είναι από οποιονδήποτε λόγο. Κυρίως όμως είναι από την περιόδια ακτινοβολία του ηλίου. Έχει τεράστια διαφορά. Και δείτε πόσο ομοιόμορφο είναι το Καθίστε. Δέρμα παντού του. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πείτε λίγο την εμπειρία σας στα Dr. Πρίνου, πώς το αποφασίσατε αρχικά, πώς ήταν η θεραπεία, πώς νιώθατε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν σας πόνεσε, τι είδατε μετά, αν είδατε κατευθείαν αποτέλεσμα. Πείτε μου, έχω να σας ρωτήσω πολλά. Ήταν το καλύτερο δώρο που αποφάσισα να κάνω στον εαυτό μου. Το σκεφτόμουν, γι' αυτό καλά θα κάνω να μην το σκέφτονται οι φίλες. Αποφάσισα, πήγα εκεί, μίλησα με τους υπεύθυνους, μου σύστησαν τη συγκεκριμένη θεραπεία γιατί βλέπουν τις ανάγκες του κάθε προσώπου. Και αυτή είναι η βάση, δηλαδή. Ναι, μα αυτό είναι. Ότι είναι εξαιρετικό το προσωπικό. Πηγαίνω στη Πατησίων του Dr. Πρίνου. Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, σε όλα τα πόστα. Μου σύστησαν τη συγκεκριμένη θεραπεία.
Δεν πόνεσα, δεν είχα καμία ενόχληση. Ίσα-ίσα που ήταν άμεσο το αποτέλεσμα και με ευχαρίστησε γιατί πέρασα μια πολύ στρεσογόνα περίοδο. Περίοδο πριν από αυτό. Και φάνηκε αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα ήταν αποτέλεσμα όλου αυτού που είχα περάσει. Που προφανώς είχατε περάσει ψυχολογικά. Ναι. Τώρα πώς αισθάνεστε μετά από αυτό? Πάρα πολύ καλά. Πώς βλέπουν οι φίλοι σας, αν βλέπουν τη διαφορά? Ναι, τι έχω κάνει. Ενώ τους έχω πει ότι έχω πάει ντόκτορ πρίνου. Και επιμένουν να με ρωτάνε και να με ξαναρωτάνε. Λέω, παιδιά, πολύ απλό. Πηγαίνετε κι εσείς, κάντε και μια θεραπεία που ταιριάζει στον οργανισμό σας και θα καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Καταλάβατε κι εσείς αμέσως πηγαίνοντας στον δόκτωρ πριν ότι αυτό που θέλουν ήταν, είναι πραγματικά να φτιάξουν εν ουσίας το πρόβλημα και όχι να πάρουν λεφτά παραπάνω ή να σας ξεμυαλίσουν για κάτι άλλο. Γιατί παλιότερα, όπως πάρα πολύ, είχα πάει κι αλλού. Ναι, επειδή τα γνωρίζουμε, γι' αυτό το λέω και εγώ και το τονίζω να το ακούσει και ο κόσμος. Ότι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει αυτό. Βλέπουν την ουσία, το πρόβλημα στο στόχο και προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό και όχι κάτι άλλο παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Το έχετε συστήνει σε φίλες σας άλλες να το λέω συνέχεια. Το λέω συνέχεια και θα το λέω. Γιατί έτσι πρέπει. Δεν πονέσατε όταν το κάνατε? Όχι. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Κύριε Τανέ, πείτε μας ακριβώς τι έκανε η κυρία Σταυρούλα. Είπε ότι αυτά τα συστατικά που εισήγαγε είναι ακόμα εκεί. Και εγώ χαίρομαι που το αποτύπωσε τόσο γλαφυρά, ότι μια στρεσογόνα διαδικασία μπορεί να οξυδώσει όσο οξυδώνει την ψυχή και το δέρμα. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Κοιτάξτε τους κύκλους πριν, κοιτάξτε τους κύκλους μετά διαφορά. Και ποια διαφορά. Αλλά το πιο ουσιαστικό, ότι ξέρουμε ότι δεν θα ξαναδημιουργηθούν κύκλοι. Η βιταμίνη C ήταν ο καταλύτης όλη αυτή την ιστορία. Η γλουταθιόνη όμως έπαιξε κυριαρχικό ρόλο, γιατί όσο είναι μέσα στην επιδερμίδα διατηρεί τα άλλα τρία συστατικά που σας είπα πριν. Για να μην κουράζω τον κόσμο ζωντανά. Για χρόνια. Για χρόνια. Και βέβαια θα κάνουμε τις επαναλήψεις μας και θα διαιωνίζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά το πιο σπουδαίο, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της, ενώ δεν λιώσαμε την επιδερμίδα, δεν κάψαμε την επιδερμίδα, δεν σιδερώσαμε την επιδερμίδα, της δώσαμε τη σπαργή εκείνη που χρειαζόταν, ώστε να ξαναγίνει τέτοια θρέψη και να αποτυπώσει γλαφυρά όλα της τα ωραία χαρακτηριστικά και να αποκρύψει τα ψεγάδια. Και το πιο σπουδαίο, τώρα και το μάτι της και η κάτω γνάθος που εκγενετεί στη γυναίκα είναι λεπτότερη η επιδερμίδα, δείχνουν εντελώς ομοιόμορφα με όλο το προηγούμενο δέρμα. Άρα τα μάτια που ήταν η κερκόπορτα θα σταματήσουν να υφίστανται, ο μύς της κάτω γνάθου που ήταν η αχίλιος πτέρνα θα σταματήσει να υφίστανται. Κοιτάξτε το λαιμό στο πριν και στο μετά. Σαν καριάτιδα είστε στο μετά στο λαιμό. Είναι δεν ταλαιπωρήθηκα, δεν πόνεσα και δεν με αλλίωσαν. Αυτό είναι το πιο βασικό, να υπάρχει γενικά φυσικότητα. Φαίνεται και άτομα που έχουν πάει αλλού και βλέπεις ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει και αυτό. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό που είχα να πω και εγώ τώρα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και σίγουρα μας σας διακόπτει ακόμα μια φορά είναι ότι στα Dr. Prinu, και το λέω κι εγώ γιατί το έχω ζήσει και το βλέπω εδώ με τα ζωντανά παραδείγματα τα οποία έρχονται, προσπαθούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι φυσικό. Δεν έχει αλλοιώσει και έτσι δεν ακριβώς φαίνεται διαφορά πραγματικά στο γίνω στα φυσικά. Και να ταιριάζει και να συνάδει με τη φιλοσοφία της γυναίκας που μας επέλεξε. Κανείς δεν έρχεται να σου πει άλλαξέ με, κάνε με μια άλλη. Άλλαξέ με σημαίνει κάνε με να θυμίζω τη γυναίκα που είχα ερωτευτεί στον εαυτό μου και δεν χρειαζόταν να συμφιλιώνομαι κάθε πρωί στον καθρέφτη μου. Αυτή είναι η δικιά μας επιδίωξη και είμαι πολύ χαρούμενος που μια εικόνα εδώ είναι χίλιες λέξεις. Και το πιο σημαντικό, οφείλω να το πω, κυρία Κολίδα, η γλουταθιόνη, η βιταμίνη C, τα τρία συστατικά τα οποία προανέφερα πριν, είναι όλα μεταβολήσιμα από τις γλυκοπρωτεΐνες του οργανισμού. Δεν στέλνουμε τίποτα ξένο στον οργανισμό που θα το απορρίψει ως μόσχευμα. Δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία να ρισκάρουμε η παρενέργεια ή η αντένδειξη. Χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία ξέρουμε ότι τα είχε ανάγκη ο οργανισμός, τα παρήγαγε μέχρι κάποια ηλικία και απλά σταμάτησε για ορμονικούς και μη λόγους να το κάνει. Οπότε δεν πάμε κόντρα στην ισορροπία και στη γύρανση. Όπως λέει και η κυρία Πρίνου, μπορεί κάποιος να γυρνά, αλλά γυρνά με τον τρόπο που πρέπει. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν εξαπατήσει τη βιολογική γύρανση και μοιάζουν 15 χρόνια νεότεροι από ό,τι γράφει η ταυτότητά τους και φωτογυράσκουν. Ναι, όχι, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Όσοι υπάρχουν δόκτωρ πριν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Για δώστε μου άλλη μια φορά την προσφορά. Με χαρά, με χαρά. Νέα μας θεραπεία, Αντιόξ, 2-10-80-10.000 για την Αθήνα μας, 2-3-10-25-62-54 για τη Θεσσαλονίκη. Εντελώς δωρεάν μια θεραπεία που είναι εκπληκτικά αντιοξειδωτική για τη φωτογύρανση. 2-10-80-10.000. Είτε για πρόληψη, είτε γιατί πραγματικά το έχετε άμεσα ανάγκη. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-80-10.000, είτε είστε γυναίκα είτε είστε άντρας, για να κερδίσετε μια θεραπεία, σούπερ θεραπεία από τον Dr. Prinu.
Κυρία Σταυρούλα, θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Όχι κάτι άλλο, να πείτε στον κόσμο βασικά κάτι. Θέλω να πείτε στον κόσμο, να τον παρατρύνετε. Είχε και άντρες και γυναίκες. Μα έχουμε ίσα δικαιώματα πλέον σε όλα. Πρέπει να φροντίζουμε όλη την εμφάνισή μας. Να αισθανόμαστε καλά, μάλλον. Να αισθανόμαστε καλά. Το κύριο Τανό δεν του άρεσε, νομίζω, αυτό που του είπα. Πολύ, πολύ. Είναι η βάση της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Αν είναι ευτυχισμένο εσωτερικά, θα το αποτυπώσει έξω. Ιδάλω δεν μπορεί να κάνει ευτυχισμένο κανέναν. Όχι τον εαυτό του. Δεν μπορεί να κάνει την οικογένειά του, τον περίγυρο. Πείτε κάτι για να παροτρύνετε τον κόσμο να έρθει στα ντόκτορ πριν και να κάνει κάτι για τον εαυτό του, για να νιώσει καλά και να αλλάξει σαν άνθρωπο. Τη στιγμή που υπάρχει αλλάζει αυτή η προσφορά που μπορούν να πάνε όλοι να δοκιμάσουν και να δουν τι ταιριάζει καλύτερα, μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς αυτή, να έχουν κάποια άλλη ανάγκη. Εγώ είχα πιο έντονους κύκλους που φαίνεται, είχα άλλα θέματα. Άλλη κυρία, άλλος κύριος μπορεί να θέλει κάτι άλλο πιο έντονο ή λιγότερο πιο ήπιο. Να πάνε να μην καθυστερούν καθόλου. Γιατί αυτές οι θεραπείες δεν έχουν χρόνο. Δηλαδή δεν είναι όπως άλλο. Μπορεί το καλοκαίρι. Καλοκαίρι απαγορεύεται. Που μου το είχαν πει σε πάρα πολλά πράγματα. Υπέροχη πάσα ήταν αυτή. Μπορώ να την πάρω. Πάρτε τη, βέβαια. Ούτε εποχικότητα υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες, αλλά ένας λόγος παραπάνω τώρα που ο ήλιος θα είναι καυτός και όλοι δεν ακολουθούμε τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες το καλοκαίρι στην άγρα των διακοπών. Αλλά το πιο σημαντικό. Εμείς προσαρμοζόμαστε σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σκανάρουμε το δέρμα, μας προδίδει τις αντικειμενικές του ανάγκες. Οπότε τα υλικά που θα διεισδύσουμε θα είναι με βάση αυτού που θα μας υπαγορεύσει το project, το σκανάρισμα που θα κάνουμε. Δεν χρειάζονται όλοι τα ίδια υλικά. Υπάρχουν δίδυμοι, αδερφές, πελάτησές μου, οι οποίες άλλο κάνει μία, άλλο κάνει άλλη, με σκοπό να πάρει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά των Dr. Πρίνου. Ότι δεν πάμε by the book στη διαδικασία, θα προσαρμοστούμε επακριβώς σε αυτό που ορίζει η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κυρία Σταυρούλα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας χαρίσατε από αυτή τη λάμψη και την ευτυχία που έχετε. Κύριε Τανέγια, ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προσφορά αλλά και για την παρουσία σας και τη δική σας εδώ. Εμείς τώρα πάμε, παιδιά, με πολύ προσμονή και με πολύ λαχτάρα να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την κριτική, μάλλον για τη μουσική κριτική παράδοση και μετά να υποδεχτούμε στο πλατό μας Κρήτες για να χορέψουμε και να γίνει χαμός. Η κριτική μουσική έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Το μαρτυρούν οι παραστάσεις στα κεραμικά που βρέθηκαν στις αρχαιολογικές ανασκαφές, όπου εικονίζονται λυράδες και χορευτές που χορεύουν γύρω τους. Στα τέλη του 14ου αιώνα, στην έντεχνη ποίηση της Κρήτης, εμφανίστηκαν και οι ρήμες με τη μορφή ομοιοκατάληκτων δίστιχων, οι σημερινές μαντινάδες. Το 17ο αιώνα καταγράφηκαν για πρώτη φορά, πιθανότατα από κριτικούς καλόγερους, ριζίτικα τραγούδια. Οι ιερείς πολύ συχνά στην Κρήτη και σε άλλα νησιά ήταν από τους καλύτερους τραγουδιστές παραδοσιακών τραγουδιών. Το πιο γνωστό ριζίτικο είναι ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου και το βασικό όργανο που το συνοδεύει είναι το λαούτο. Η λύρα είναι όμως το κυρίαρχο όργανο της κριτικής μουσικής. Συναντάται σε τρεις τύπους: το λυράκι, την κοινή λύρα και τη βροντόλυρα. Το μαντολίνο χρησιμοποιείται συνήθως ως όργανο μελωδίας ή συνοδεύει τη λύρα και το βιολί. Το μπουλγαρί παλαιότερα το συναντούσαμε πιο συχνά ως όργανο μελωδίας ή ακόμα και συνοδεία της λύρας. Σήμερα η χρήση του είναι πολύ περιορισμένη. Η μαντούρα είναι είδος κλαρινέτου, έχει 4 ή 6 τρύπες και φτιάχνεται σε διάφορα μεγέθη. Το νταουλάκι παίζεται με 2 ραβδάκια τα νταουλόξυλα και συνοδεύει ρυθμικά τη λύρα ή το βιολί. Η κριτική μουσική είναι ζωντανή, αλλάζει μέσα στους αιώνες, εξελίσσεται αλλά δεν χάνει την ταυτότητά της. Σας χαιρετίσματα από το ψήλο ρητή. Από το ψήλο ρητή στην εκπομπή σας φέραμε ένα κομμάτι Κρήτη. Έλα εδώ η παρουσία μας, σήμερα μας τιμάει και η Κρήτη υπερήφανη όλους σας χαιρετάει. Θα περάσουμε και θα ευχαριστηθείτε για τις ειρήνες στις εκπομπές, λόγια καλά να πείτε.
το καλό φέρνει χαρά μεγάλη. Όπα φέρνει χαρά μεγάλη, ειρήνη θα σε μάθουμε σήμερα πεντοζάλι. Όπα χίλια καλώς σε σμίξαμε με κολυδά ειρήνη. Όπα με κολυδά ειρήνη που η ομορφιά της θα ακουστεί στον κόσμο αυτό θα μείνει. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αφιέρωμα στην πολύ αγαπημένη μου μοναδική Κρήτη και πολύ αγαπημένη και δική σας είμαι σίγουρη. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Κακουδάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος ο γιος Κακουδάκης. Ο Μανούς ο Σκαφαντάρης. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Και είναι και το συγκρότημα το χορευτικό, που είναι και σχολή, έτσι δεν είναι? Τέρψης χορός. Τέρψης καλά... χορού. Τέρψης χορού. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννη, εδώ τώρα σε εσάς θα πάω κατευθείαν, γιατί θα ξέρετε τώρα λίγο σας ξέρω, αλλά η αδυναμία μου είναι ο κύριος Γιάννης. Πώς έγινε αδυναμία? Αυτά μάτια. Αυτά μάτια. Κύριε Γιάννη, τα περισσότερα τραγούδια σας μιλάνε για την Κρήτη, εννοείται. Ναι. Πώς αισθάνεστε όταν τραγουδάτε για την Κρήτη? Γιατί σίγουρα. Τώρα εδώ έχουμε εμείς αγάπη. Δεν θα έχετε εσείς πλωτόπο σας. Ακριβώς, αυτό ακριβώς είναι. Η Κρήτη, ειδικά και ο τρόπος ζωής με τη μουσική και λοιπά, σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Οπότε εμείς είμαστε διπλά ευτυχείς που έχουμε αυτό το χάρισμα να τηρούμε την παράδοση της Κρήτης, να παίζουμε την κρητική μουσική και να... Αυτό πάει από γενιά σε γενιά ή ξεκίνησε από εσάς και πήγε στο γιο? Ήταν δηλαδή και ο παππούς και ο μπαμπάς σας? Όχι, δεν ήταν κανείς. Εγώ το μεράκι δεν ήταν δικό μου, ναι, εγώ μόνος μου εντελώς αυτοδίδακτος. Οι περισσότεροι κριτικοί είστε αυτοδίδακτοι. Ναι, ναι. Τότε που ξεκινούσα δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα που έχουν σήμερα τα παιδιά, ούτε οι δασκάλοι ούτε τίποτα. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι και σένα. Ο μπαμπάς εμείς ή ήθελες κι εσύ? Δεν πολύ θυμάμαι. Δεν θυμάσαι γιατί ασχολείσαι από πολύ μικρός. Από μικρός, ναι. Θυμάμαι ότι είχε προσπαθήσει να με μάθει λύρα. Έτσι είχαμε ξεκινήσει με μαθήματα λύρας. Τελικά με κέρδισε το λαό το μάλλον λόγω δυσκολίας της λύρας. Ναι. Και επειδή είναι αυστηρός κριτής και όταν έχεις καθημερινά το δάσκαλο σπίτι είναι πιο δύσκολο. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις την ομάδα. Ναι, σίγουρα, δάσκαλο. Σίγουρα. Οπότε στην πορεία από μικρό παιδί, δεν θα πούμε πόσο, με έφερνε στα γλέντια μαζί του. Προσπαθούσα όσο μπορώ να πάρω εντυπώσεις και εμπειρίες και τώρα έχουμε έτσι, παίζουμε τελευταία πολλά χρόνια. Το καλό με την Κρήτη, επειδή τη ζω κιόλας και ξέρω, είναι ότι και τα νέα παιδιά, αυτό θα μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς τώρα, ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, έτσι δεν είναι? Σίγουρα η παράδοση Κρήτης είναι μεγάλη και πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία μαθαίνουν μουσική και άλλα τόσα μαθαίνουν χορό. Ναι, θα αναφερθώ μετά και στο χορό, που ναι, και αυτός εξίσου είναι πολύ σημαντικός. Ότι κατάφερε η Κρήτη, ας πούμε, να κρατήσει την παράδοση της αυτής σαν κόρη οφθαλμού και να τη μεταλαμπαδεύσει, ας πούμε, και στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η κριτική μουσική βρίσκεται σε ένα στάδιο πολύ καλό. Αν μου επιτρέπετε κιόλας, είναι σημαντικό το ότι τα κριτικά τραγούδια έχουν τις μαντινάδες, οι οποίες με κάθε. Κάθε τι μπορείς να δεις, το κάνεις τραγούδι και κεντρίζεις το ενδιαφέρον του άλλου. Είναι κατανοητό και στον απλό κόσμο, στο μη κριτικό ο τρόπος που τα λέμε. Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται με τις μαντινάδες κερδίζει τον νέο κόσμο. Από πού πηγάζουν οι, από πού εμπνέεστε και γράφετε μαντινάδες? Από τα πάντα. Από τον έρωτα, από τη ζωή, από. Εγώ ξέρω αρκετούς κριτικούς οι οποίοι λένε μαντινάδες και παίζουν λύρα και λαούτο και έχουν γυρίσει λίγο τη μουσική τους λίγο σε πιο ροκ, ώστε να ακούνε και άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Είναι το κοινό που απευθύνονται. Ο καθένας όπου θέλει να στοχεύσει. Πολλά είπαμε. Βασίλη, θέλω να χορέψω και να τραγουδήσετε. Χορέψω. Τι στο χορό σαν πιάσει, έχει τη δυνατότητα τον κόσμο να χαλάσει. <Το->
πλασένο Διός ήτανε μεθυσμένος. Ήτανε μεθυσμένος ή από ζάρια γύριζε κι ήτανε κερδισμένος. Όταν σε έπλαθε ο Θεός δεν είχε φως να ανάψει. Γι' αυτό έχουνε τα μάτια σου του φεγγαριού τη λάμψη. Άνετα, το έχουμε πάρα πολύ. Για πάμε τώρα να δω εσάς να χορεύετε, μήπως ξεσηκώσω κάμια φιγούρα. Μπορκά να τα λυγίσω στο ψιλωρί την άνεβο, φωλιά να πάω να χτίσω. Τι θέλα να είμαι ένα ετός, τι θέλα να μου να ετός, να δεύω πάω παχύ, τι θέλα να μου να ετός, τα σύννεφα να ανέβω. Στα σύννεφα να ανέβω κι από ουρανιά την Κρήτη να γλαντεύω. Ώστε να βγαίνει να χτυπά ήλιος στο ψιλωρίτη. Ήλιος στο ψιλωρίτη θα στέκει και θα πόλεμα και θα γλεντίζει Κρήτη. Κουραστούν λίγο τα παιδιά και εδώ πέρα η μουσική μας. Πάμε να δούμε εμείς ένα βίντεο με σπουδαίες κριτικές προσωπικότητες και επανερχόμαστε. Πολλοί κριτικοί ξεχώρισαν και έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο για το ταλέντο τους σε διάφορους τομείς. Ανάμεσά τους ο σπουδαίος ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που γεννήθηκε το 1541 στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Μαθήτευσε δίπλα στο μεγάλο Βενετό ζωγράφο Τισιάνο και τα έργα του ξεχώρισαν.
δεν επέστρεψε ποτέ στην Κρήτη, όμως όλα του τα έργα τα υπέγραφε έτσι. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Κρις Επιή. Ο κύρις σου με ξόρισε στην ξενιτιά στη στράτα. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν γνωρίζει τον Ερωτόκριτο, το υπέροχο ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρο από τη Σιτία που μελοποιήθηκε και ερμηνεύτηκε από σπουδαίους τραγουδιστές. Η ερμηνεία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Νίκου Ξυλούρη, του λιράρη και τραγουδιστή από τα Ανόγια. Ο κορυφαίος τραγουδιστής που αγάπησε όλη η Ελλάδα, ερμήνευσε πολλά τραγούδια και συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους μουσικούς και συνθέτες στη σύντομη διάρκεια της ζωής του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Μια εξίσου σπουδαία μορφή που ανέδειξε η μεγαλώνηση στο συγγραφικό τομέα είναι ο Νίκος Καζαντζάκης. Το μεγαλείο του αναγνωρίστηκε σε παγκόσμια κλίμακα και τα βιβλία του αποτελούν αντικείμενο μελέτη στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όταν το βιβλίο του Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά έγινε ταινία, ο επίσης κριτικός Μίκης Θεοδωράκης έβαλε την υπέροχη μουσική του. Γεια σου, λεβέντη. Και επειδή αυτή μας η εκπομπή είναι αφιερωμένη εννοείται στην αγαπημένη μας Κρήτη, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την εκπομπή και η Αλόη της Κρήτης, αλλά και η Φωτεινή Γεωργαντά. Καλώς ήρθες, ματάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, σε μια τόσο πολύ ωραία παρέα που μυρίζει βέβαια Κρήτη. Πραγματικά φέρνει όλα τα αρώματα, τα χρώματα, αλλά και τη γεύση της Κρήτης. Και φυσικά όταν μιλάμε για Κρήτη, μιλάμε για την αυθεντική κρητική Αλόη, την Αλόη Ντικρέτα, που πραγματικά, να πω την αλήθεια, πηγαίνοντας στην Κρήτη, γιατί πήραμε πολλές συνεντεύξεις και από τους κριτικούς και από εσάς, αλλά και γενικότερα και από ανθρώπους που ζουν στην Κρήτη. Λοιπόν, μου είπαν ότι ένα, και θέλω να σας ρωτήσω, ένα πράγμα από τα μυστικά της μακροζωίας σας είναι η αυθεντική κρητική Αλόη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, κύριε Γιάννη. Σίγουρα έχει θέση. Και μου είπε και κάτι άλλο πριν. Ότι μαζί με την Ακή βάζει και λίγο αυθεντική κριτική Αλόη. Ιδανικό μείγμα. Ιδανικό μείγμα, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, αν και εσείς λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε αυτή την καλή διάθεση, την ευεξία και την ενέργεια των κριτικών, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε από το να βάλετε στη ζωή σας την αυθεντική κριτική Αλόη, την Αλόη Ντικρέτα. Γιατί είναι η μοναδική Αλόη Ντικρέτα που έχει πιστοποιητικό DNA που προσδιορίζει την περιοχή προέλευσής της. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ειρήνη μου, φίλες και φίλοι? Ότι πια ξέρουμε, επειδή είναι βιολογικής καλλιέργειας, ξέρουμε δηλαδή από ποιο χωράφι προέρχεται η συγκεκριμένη αυθεντική κριτική Αλόη, πώς ακριβώς καλλιεργείται. Εδώ ξέρουμε πριν πόσες ώρες έχει μαζευτεί. Μπράβο. Λοιπόν, και φυσικά πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ακούμε από διάφορους για την Αλόη, ότι ναι, αυτή είναι η αυθεντική κριτική Αλόη. Αυτή όμως η συγκεκριμένη είναι η αυθεντική κριτική Αλόη και θέλω να σας πω ότι την κάνει πιο δυνατή, γιατί έχει ένα πλούσιο υπέδαφος, καλλιεργείται σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος της Κρήτης, που είναι γεμάτο από μέταλλα, εχνοστοιχεία, αμινοξέα, αλλά και επειδή συνδυάζει φυσικά αυτές τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες, αυτός ο ήλιος, ο ζωογόνος ήλιος, που πραγματικά κάνει το φυτό, κάνει την αυθεντική κριτική Αλόη ακόμα πιο δυνατή. Έτσι λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς? Θα πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν, ξέρετε τώρα το τηλέφωνο ποιο είναι, το 18338. Θα πάρετε λοιπόν τηλέφωνο εκεί και θα πάρετε 2 λίτρα αυθεντική κριτική Αλόη, είτε στην κλασική γεύση που αγαπάτε, αυτή με ξέρετε με την εσάνς του λεμονιού, είτε με την προστίκη μαστίχα χιού, που γίνεται ακόμα πιο δυνατή η δράση της, γιατί έρχεται και η εντεξιδωτική δράση της μαστίχα χιού και πραγματικά τα ωφέλη που δίνει στον οργανισμό είναι τέλεια, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, η προσφορά μας έχει 2 λίτρα λοιπόν αυθεντική κριτική Αλόη και εμείς θα σας κάνουμε δώρο ένα κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μία προσφορά που δεν ξανάγινε και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική προσφορά αμέσως τώρα. 18338 το τηλέφωνο της προσφοράς μας, μην το ξεχνάτε αυτό.
€34,90 και τα 2 αυτά λίτρα, μια καταπληκτική τιμή. Αλλά από την άλλη πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να χάσετε και αυτό το κουπόνι έκπτωσης 5€ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μια καταπληκτική προσφορά για όλους και μην ξεχνάμε και την όμορφη Κύπρο μας 77-77-68-66. Θέλω λοιπόν να σας πω σε όλους τώρα ότι... Καταρχήν, όταν κατέβηκα στην Κρήτη, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η φιλοξενία σας. Ήταν μοναδική, καταπληκτική. Πάντα έτσι τόσο φιλόξενοι είσαστε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη φιλοξενία είναι κάτι ξαδέρφια βρεθήκανε κάτω από μακρινά από πάνω από την Μπρέβεζα. Λοιπόν, κατεβάσαν το τζάμι, βρεθήκαν σε ένα γλέντι και θέλανε να ρωτήσουν πού βρισκόμαστε. Ναι. Λοιπόν, κατέβηκε το τζάμι, ήρθε μέσα ένα τεψί κρέας. Α, μάλιστα, καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, πρέπει να σου πω της Κρήτης, μας ήρθε κατευθείαν μια πιατέλα με το γαμοπύλαφο, μαζί με τη γίνα τη βραστή. Mm. Και μαζί φυσικά κερακή, αλλά και αλόιντι κρέτα. Καλτσούνια λοιπόν, δεν είχε. Και καλτσούνια από όλα σου λέω, δεν μπορεί να φανταστείς. Εγώ λοιπόν εδώ πρέπει να σας πω ότι 3 κουταλιές καθημερινά ή 3 σφινάκια θα μου βάζετε στο διαιτολόγιο σας το καθημερινό πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα δείτε ότι η ποιότητα της ζωής σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ειρήνη μου, με την προσθήκη μαστίχα σχοιού θέλω να δώσω φυσικά, γιατί εσείς σίγουρα πίνετε καθημερινά. Στην υγειά σας, να είστε καλά. Να είστε καλά και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που είχαμε στην Κρήτη και μου επιτρέπετε να πάρω κι εγώ. Ε? Yeah. Λοιπόν, στην υγειά μας, στην υγειά μας, να είμαστε καλά. Καταπληκτική. Λοιπόν, αλόι ντικρέτα. Η μοναδική αλόι ντικρέτα, η οποία έχει πιστοποιητικό DNA που προσδιορίζει την περιοχή προέλευσής της. Και θέλω να σας πω ότι για όλους εσάς που έχετε προβλήματα με χρόνια κόπωση, που δεν έχετε καθόλου ενέργεια, που δεν έχετε ευεξία, έρχονται λοιπόν οι 3 κουταλιές καθημερινά και δίνουν τη λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Επίσης, κάτι το οποίο το έχουμε μοιραστεί με την Ειρήνη μας. Εδώ. Ότι έχουμε πρόβλημα πάρα πολλές φορές με το έντερό μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έρχεται λοιπόν η αυθεντική κριτική αλόη, η αλόη ντικρέτα, να δώσει λύση απόλυτα φυσικά. Γιατί βοηθάει στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη σπαστική κολίτιδα και τη δυσκολιότητα. Βοηθάει στο μεταβολισμό, στην απώλεια λοιπόν, ότι φεύγουν πάρα πολύ εύκολα οι τοξίνες. Και έτσι λοιπόν νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα. Το πιο σημαντικό πρέπει να σας πω, ότι εδώ θέλω να δείτε το φύλλο. Κοιτάξτε καταρχήν τα ωφέλη που μας δίνει η αυθεντική κριτική αλόη. Εδώ βλέπετε είναι το τζέλ. Εσείς φυσικά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εδώ λοιπόν το τζέλ, αυτό το υπέροχο τζέλ, είναι που έχει όλη αυτή την κολλώδη ουσία που έχει. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε στο εργαστήριο με τους πιο αξιόπιστους τρόπους και το εμφιαλώνουμε μέσα στο γυάλινο μπουκάλι. Επιμένω για το γυάλινο μπουκάλι. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά έρχεται και φυλάσσονται όλες οι βιταμίνες, τα υχνοστοιχεία και τα μέταλλα με τον πιο αξιόπιστο τρόπο μέσα στο γυάλινο μπουκάλι. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε τις απομιμήσεις, προσέχετε γενικότερα αυτό που σας λένε ότι είναι αυθεντική κριτική αλόη, προσέχετε να είναι η αυθεντική κριτική αλόη, η αλόη ντικρέτα. Γιατί είναι η μοναδική η οποία πραγματικά εξασφαλίζει όλες αυτές τις βιταμίνες, τα υχνοστοιχεία και τα μέταλλα, αφού φυσικά συσκευάζεται με τους πιο άριστους τρόπους, υγιεινούς τρόπους μέσα στο γυάλινο μπουκάλι, ακριβώς 6 ώρες μετά τη συγκομιδή της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πόσο τελικά έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος. Και θέλω να σας πω ότι για όλους εσάς αυτή την περίοδο που θέλετε να χάσετε κιλά, που θέλετε να φύγουν αυτά τα 3 με 5 περιτά κιλά, μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδος. Καταλαβαίνετε, είναι το στοίχημα ολονών μας, ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν εξασφαλίστε καλή υγεία, βάλτε το δικό σας στόχο, ο καθένας ξεχωριστά. Τι θέλετε να κάνετε, να χάσετε κιλά, θέλετε να βελτιώσετε τη χοληστερίνη σας, θέλετε να βελτιώσετε τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα, θέλετε πραγματικά να μετριαστούν οι αλλεργίες σας. Ό,τι έχετε εσείς, όποιο πρόβλημα και να έχετε, έχετε λοιπόν αυτό το φυσικό προϊόν, η αυθεντική κριτική αλόη, να δώσει τη λύση. Τώρα ειδικά που έχουμε αυτή τη σούπερ προσφορά, θέλω να την αξιοποιήσετε, να πάρετε τώρα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο προσφοράς για όλη την Ελλάδα μας είναι το 18338 και εκεί λοιπόν μπορείτε να προμηθευτείτε 1+1, δηλαδή
2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόη, είτε με την κλασική γεύση, είτε με την προσθήκη μαστίχας χιού, ό,τι αγαπάτε εσείς, όποιο συνδυασμό και αν θέλετε να κάνετε, πραγματικά είναι ό,τι πιο ιδανικό για την υγεία του οργανισμού μας. 2 λίτρα λοιπόν εκεί σας περιμένουν. Και βέβαια σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη που είναι ένα κουπόνι εκπτωτικό 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Θα πάτε λοιπόν εκεί, θα πάρετε ό,τι θέλετε και από τον συνολικό λογαριασμό θα σας αφαιρέσουν 5 ευρώ. Είναι μια πολύ ωραία προσφορά και ειδικά για τώρα το καλοκαίρι που θέλουμε όσο να είναι να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα για τις διακοπές μας, για την οικογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν σας φροντίζουμε. Φροντίζουμε πριν από σας, για σας. Φωτεινή μου, μένεις μαζί μας, διότι εμείς τώρα θα ακούσουμε τραγούδια κι άλλα κι άλλους χορούς. Κριτικούς εννοείται που τους φέραμε από την Κρήτη για εμάς. Όπα όσο κι αν πεις αξίζει και την αλόη της Κρήτης μας παντού θα διαφημίζει. Όπα μια μαντινάδα θέλω να πω για σένα Φωτεινούλα. Όπα για σένα Φωτεινούλα με την αλόη έγινες και εσύ Κρητικοπούλα. Όπα πάντα καλά γι' να μείνει, μόνο μαλό η κερατσί μπορεί αυτό να γίνει. Thank you.
Θα χορέψω όμως. Θα προσπαθήσουμε. Μια ξανθιά θα πάρω. Όπα, μα μια ξανθιά θα πάρω. Θα πάρω τη μελαγρινή στο γάμο για κουμπαρό. Όπα, βιόλα εδώ, βιόλα εκεί, γεμίσω τόπος βιόλες. Γεμίσω κόσμος βιολές, γυναίκα εδώ, γυναίκα εκεί, όμορφες είστε όλες. Ω, παλιγνό κορμί μου, κοπελιά, στη σου στάζα άλλο καλό.
Σεφαντόλα με μαζιούλα τα χωριανάκια. Σεφαντόλα με μαζιούλα τα χωριανάκια. Ντουρνάκια, ντουρνάκια του και παλαμάκια. Μπράβο. Πάμε να κάτσουμε τώρα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι, ήπια κι άλλο. Ήπια με αλόι, ντικρέτα και να η ενέργεια. Είδε που έδωσε κατευθείαν. Ναι, βέβαια. Βγήκε αμέσως ενέργεια. Αυτό δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, ενέργεια, καλή διάθεση. Αν πραγματικά κι εσείς ζηλέψατε λίγο από την καλή διάθεση και την ενέργεια και την ευεξία που είχαμε εμείς εδώ, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε από το να πάρετε τώρα τηλέφωνο, τώρα στο 18338, το τηλέφωνο της σούπερ προσφοράς για όλη την Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί εκεί σας περιμένουμε 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόι, αλόι ντικρέτα, μόνο με 34,90 ευρώ, σε οποιαδήποτε γεύση αγαπάτε εσείς, οποιοδήποτε συνδυασμό θέλετε να κάνετε εσείς, είτε κλασική, είτε με την προσθήκη μαστίχας χείου. Και εμείς θα σας κάνουμε δώρο ένα κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μία προσφορά μοναδική που θέλω όλοι να την αξιοποιήσετε. Ξέρεις λοιπόν ότι η αυθεντική κριτική αλόι την ξέρανε από αρχαιωτά τους χρόνους. Καλά, φυσικά κριτική το ξέρανε, δεν το συζητώ. Αλλά και οι Έλληνες. Και ξέρεις ακόμα ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος, ειδικά στους πολεμιστές του, για να κλείσει τις πληγές, ότι έβαζε αυτό το περίφημο τζέλ εδώ της αλόης. Το έβαζε δηλαδή πάνω στο δέρμα, στις πληγές. Αυτό λοιπόν μέσα σε περίπου μέρα με τη μέρα, στη διάρκεια της μιας εβδομάδας, ερχόταν και πουλωνόταν η πληγή με τον πλέον φυσικό τρόπο. Γιατί αυτό το τζέλ, φίλες και φίλοι, έχει όλες τις βιταμίνες, έχει όλα τα αμινοξέα και τα ιχνοστοιχεία που θέλει ο οργανισμός και ακόμα περισσότερα. Και προσέξτε, όλα αυτά είναι συσσωρευμένα σε αυτό το περίφημο τζέλ της αυθεντικής κριτικής αλόης. Ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο οργανισμός μας για να πάρει όλα αυτά τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα χρειάζεται να πάρει πάρα πολλά συμπληρώματα. Εδώ λοιπόν πετάξτε όλα τα άλλα συμπληρώματα και πραγματικά ελάτε και πάρτε αυτή τη μοναδική, την αυθεντική λοιπόν κριτική αλόη. Το τζέλ αυτό της αυθεντικής κριτικής αλόης, αλόη ντικρέτα, είναι που περιέχει όλο αυτό το σύμπλεγμα των βιταμινών που κάνει ακόμα την αυθεντική κριτική αλόη τόσο δυνατή. Θέλετε πραγματικά να ενισχύσετε, ακούστε, το μεταβολισμό σας. Θέλετε να αποκτήσει το νοσοποιητικό σας σύστημα όλη αυτή την άμυνα που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα. Θέλετε να θωρακίσετε λοιπόν, να δημιουργήσετε μια άμυνα, μια πανοπλία ενάντια στις ιώσεις. Τότε λοιπόν θα πίνετε καθημερινά 3 κουταλιές ή 3 σφινάκια, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, αυθεντική κριτική αλόη, αλόη ντικρέτα. Θα ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας, όπως σας είπα, θα χάσετε αυτά τα 3 με 5 περιτά κιλά που έχετε βάλει στόχο και δεν λένε να φύγουν με τίποτα. Επίσης θα ομολοποιηθεί η καλή λειτουργία του εντέρου, έτσι, και φυσικά εκεί θα αποβληθούν μέσα από το έντερο όλες οι τοξίνες που χρειάζεται να έχουμε μια σωστή λειτουργία εντέρου. Επίσης το στομάχι σας, είναι πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι λένε ότι έχουμε καούρες, έχουμε προβλήματα. Ξέρετε ότι ακόμα και φίλοι, το ξέρω πάρα πολύ καλά, που ταλαιπωρείστε από παλινδρομήσεις και από στομαχικές παλινδρομήσεις και από έλκος του στομάχου, ότι έχετε βρει πραγματικά τη γιατριά σας με την αλόη. Εδώ λοιπόν, αυτή είναι τώρα η έξυπνη κίνηση, να πάρετε τηλέφωνο στο 18338, που είναι το τηλέφωνο της σούπερ προσφοράς για όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορεί να αυτορυθμιστεί με τον πιο φυσικό τρόπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ειρήνη μου, ότι μιλάμε για ένα φυσικό προϊόν που δεν έχει καμία χημική πρόσμιξη. Έρχεται κατευθείαν από τη μητέρα φύση, από αυτό το πλούσιο υπέδαφος, το κριτικό υπέδαφος, κατευθείαν με τους πιο αξιόπιστους τρόπους στο ποτήρι σας, μέσα σε αυτό το γυάλινο μπουκάλι, το οποίο πραγματικά το γυάλινο μπουκάλι έρχεται και προστατεύει και διαφυλάσσει όλες τις βιταμίνες, το σύμπλεγμα αυτών των ιχνοστοιχείων και των αμινοξέων που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και πρέπει να σας πω ότι πριν το ανοίξετε, διατηρείτε περίπου για ένα χρόνο. Από τη στιγμή όμως που το ανοίξετε, θα το βάλετε στο ψυγείο σας να είναι δροσερό, και ειδικά τώρα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που θέλουμε δροσερό, έτσι να είναι σαν το νεράκι μας. Οπότε λοιπόν, θα το βάλετε στο ψυγείο σας πριν ξεκινήσετε. Θα
το ανακαινήσετε λιγάκι. Θα το ανοίξετε και μόλις το ανοίξετε διατηρείτε από σχεδόν ένα μήνα μέσα στο ψυγείο. Αφήστε κιόλας που δεν φτάνει ένα μήνα, γιατί παίρνει όλη η οικογένεια. Θα το πιούνε σε τρεις μέρες. Τετραμελής η οικογένεια, μέσα σε 20 μέρες έχει τελειώσει. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι αυτή η προσφορά, η τωρινή προσφορά είναι καταπληκτική. 2 λίτρα λοιπόν μοναδική, μια μοναδική γεύση, ένα πραγματικά ένα ποιοτικό προϊόν, ένα αξιόπιστο προϊόν που έρχεται κατευθείαν από τη μητέρα φύση. Τώρα λοιπόν αξίζει να πάρετε τηλέφωνο στο 18338, το τηλέφωνο φυσικά της προσφοράς για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε την όμορφη Κύπρο μας, 77-77-68-66. Εκεί θα πάρετε τηλέφωνο, γιατί εκεί σας περιμένουν 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόι στη μοναδική τιμή των 34,90 ευρώ. 34,90 ευρώ μόνο για να κάνετε ένα δώρο στην υγεία σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το δώρο επίσης που έρχεται είναι σημαντικότατο, αφορά όλη την οικογένεια. Έτσι λοιπόν έχετε ένα δώρο έκπτωσης 5 ευρώ, ένα εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μία προσφορά μοναδική που σας φροντίζει πριν από σας για σας. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι τώρα ειδικά, μια που έχετε τη δυνατότητα αυτή, καλό θα ήταν να κάνετε λοιπόν αυτό το έξυπνο τηλεφώνημα και να προμηθευτείτε αυτά τα υπέροχα 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόι. Φυσικά και μην ξεχνάτε και το κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Είναι ένα άριστο συμπλήρωμα, Ειρήνη μου και φίλες και φίλοι. Εσείς και όλες το έχετε καθημερινά στην Κρήτη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλλά εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την επίσκεψή μου στην Κρήτη είναι αυτή η ενέργεια που έχετε εσείς οι Κρητικοί, αυτό το χαμόγελο, αυτή η καλή διάθεση που τη μεταδίδετε και σε όλους εμάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά πάρα πολύ είναι ένα δώρο της φύσης που εσείς, αφού μένετε εκεί, το γεύεστε, είναι ένα δώρο. Ναι, να έρθει κατευθείαν στο σπίτι σας αυτά τα 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόη, για να γευτείτε κι εσείς αυτή την υπέροχη γεύση της αυθεντικής κριτικής αλόης, είτε με την κλασική γεύση είτε με την προστίκη της μαστίχας χείου, γιατί πραγματικά θα κάνετε πάρα πολύ καλό στην υγεία σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρω λοιπόν πάρα πολύ από εσάς έχετε πόνους στα κόκαλα και στα αρθρώσεις. Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Δεν έχουμε αναφέρει καθόλου ότι η αλόη κάνει πάρα πολύ καλό και σε μεγαλύτερες ηλικίες άτομα, όπου έχουν θέματα στις αρθρώσεις και στις κλειδώσεις γενικά. Έτσι. Γιατί και εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, λόγω της ιδιότητας που έχουμε και οι δύο, ότι τι γίνεται με το πέρασμα των χρόνων. Αυτό το φυσικό λιπαντικό που έχουν οι αρθρώσεις, δυστυχώς αυτό φεύγει, χάνεται. Δηλαδή το κολαγόνο, αυτή η φυσική πρωτεΐνη που παράγεται μέχρι και τα 25 χρόνια, δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων φεύγει και εξαφανίζεται. Έρχεται λοιπόν και αναπληρώνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα εδώ η αυθεντική κριτική αλόη, ενεργοποιεί λοιπόν πάλι το κολαγόνο μας και έτσι δίνει ακριβώς αυτή την ποσότητα που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει φυσικά ο οργανισμός μας στην καθημερινότητά του. Και θέλω να σας πω ότι για όλους εσάς που θέλετε τον παππού για τη γιαγιά, που θέλετε να πάρετε τα εγγονάκια σας μία βόλτα και αδυνατείτε, που θέλετε επίσης να ανεβείτε τη σκάλα του σπιτιού σας, που θέλετε να συμμετέχετε στην καθημερινότητα και λέτε μα δεν μπορώ, πονάνε τα κόκαλά μου, πονάνε οι αρθρώσεις μας, πονάνε τα δάχτυλά μας, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το πρωί τα δάχτυλά μας. Εδώ λοιπόν έρχεται η αυθεντική κριτική αλόη, η αλόη Decreta, να δώσει τη λύση και σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, δώστε ενέργεια και ευεξία στη ζωή σας, καλή διάθεση, πίνοντας καθημερινά 3 σφινάκια καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί πραγματικά όσοι πίνετε αυθεντική κριτική αλόη θα ζήσετε και περισσότερο. Το ελιξίδιο της μακροζωίας είναι η αυθεντική κριτική αλόη. Έτσι λοιπόν, πάρτε μας τώρα τηλέφωνο στο 18338, το τηλέφωνο της σούπερ προσφοράς για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε την Κύπρο μας, 77-77-68-66. Εκεί σας περιμένουν 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόη, είτε με την κλασική γεύση, είτε με την προστίκη μαστίχας χείου, ό,τι αγαπάτε εσείς. Και εμείς θα σας κάνουμε δώρο σε όλους εσάς ένα κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μια προσφορά μοναδική που θέλω όλοι να την αξιοποιήσετε. Τι να πω, για την Κρήτη μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες. Και εγώ άπειρες ώρες. Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ξεκινήσαμε με Κρήτη και εννοείται πως θα τελειώσουμε με Κρήτη, με κριτικό τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη, τον Νίκο, τον Μανούσο, το χορευτικό πίσω. Να είστε καλά. Το Βασίλη εδώ πέρα που μας έμαθε να χορεύουμε. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ. Θέλουμε να μας ξανάρθετε. Πάμε να κλείσουμε όμως την εκπομπή μας με ένα τραγούδι και ένα χορό.